Θα σας κάνουμε μια αναπαράσταση ενός περιστατικού, το οποίο συμβαίνει σε πρώτο χρόνο. Έτσι θα την κάνει ο συνάδελφος εδώ ο Θανάσης. Θανάση, έχουμε έναν άντρα, ο οποίος εδώ στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ περπατούσε, έπεσε στους ουρούς του και καταρρέει. Αυτός εδώ είναι, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Είσαι καλά, είσαι καλά. Δεν αντιδρά. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς και οι διασώστες του ΕΚΑΒ Σερών προχώρησαν σε επίδειξη κάρπα στην πλατεία Ελευθερίας. Πολίτες περαστικοί από το σημείο σταμάτησαν και παρακολούθησαν ενώ ρωτούσαν με ενδιαφέρον τους διασώστες σχετικά με την κάρπα. Ίσως το πιο σημαντικό για όλους είναι να γνωρίζουν πρώτες βοήθειες και να μπορούν να τις προσφέρουν σε έναν άνθρωπο που τις έχει πραγματικά ανάγκη. Στο πλαίσιο της ημέρας παρόμοιες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα με στόχο την πληροφόρηση, την εκπαίδευση, αλλά και την ευαισθητοποίηση για την υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας και την επιβίωση των θυμάτων καρδιακής ανακοπής. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς στις 16 Οκτωβρίου. Κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία το ΕΚΑΒ γιορτάζει αυτή την ημέρα, γι' αυτό και διοργανώνει διάφορες δράσεις στα παραρτήματα και στους τομείς του. Έτσι και εμείς σήμερα διοργανώσαμε αυτή την δράση εδώ στο κέντρο της πόλης, που σκοπό έχει την ενημέρωση των πολιτών. Για παράδειγμα, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπροστά μας έχει καταρρεύσει, έτσι θα πρέπει να προσεγγίσουμε εμείς με ασφάλεια. Το δεύτερο μας βήμα είναι να διαπιστώσουμε αν αυτός ο άνθρωπος αναπνέει ή όχι. Εφόσον διαπιστώσουμε ότι δεν αναπνέει, να καλέσουμε σε βοήθεια, παίρνοντας τηλέφωνο το ΕΚΑΒ, δίνοντας σωστές πληροφορίες, για να μην χάνεται ο χρόνος όταν θα χρειαστεί να μας βρούνε, να μας βοηθήσουν. Έτσι, και εφόσον διαπιστώσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν αναπνέει με τον χειρισμό έκτασης κεφαλής και ανύψωσης της κάτω γνάθου, έτσι απελευθερώνουμε τον αναργογό, έτσι το τονίζουμε αυτό, η γλώσσα μας είναι ένας βαρύς μυς που λόγω της έλλειψης μυϊκού τόνου έρχεται, πέφτει και φράζει τη δίωδο του αέρα. Κάνοντας λοιπόν αυτή την απλή κίνηση με έκταση κεφαλής και ανύψωσης κάτω γνάθου, απελευθερώνεται ο αναργογός. Εφόσον λοιπόν το θύμα μας δεν αναπνέει, θα δείχνουμε στον κόσμο πώς βάζει τα χέρια του πάνω στο θώρακα του θύματος και δίνοντας σωστά συμπιέσεις και εμφυσίσεις. Εντάξει, δίνουμε σωστά συμπιέσεις και εμφυσίσεις μέχρι που να έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια. Στην προκειμένη περίπτωση, η εξειδικευμένη βοήθεια είναι του ΕΚΑΒ. Και βέβαια, αν υπάρχει ένας αυτόματος εξωτερικός απνιδωτής και γνωρίζουμε να το χρησιμοποιούμε, πραγματικά τα ποσοστά επιβίωσης ενός ανθρώπου που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά.